Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο περιμένει το Μαξίμου να κλείσει το θέμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων και μάλιστα χωρίς να χρειαστεί ειδική συνεδρίαση του Eurogroup ή του Euroworking Group. Όπως είπε στους δημοσιογράφους υψηλόβαθμη κυβερνητική πηγή, η επιστολή των θεσμών έφτασε και το διευκρινιστικό κείμενο θα συζητηθεί με τα κλιμάκια και στη συνέχεια θα αποσταλεί σε κάθε ένα μέλος των θεσμών. Δεν θα χρειαστεί, όπως είπε, άλλη συνεδρίαση των οργάνων. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, το βασικό θέμα είναι τα μέτρα που ζητεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επειδή υπάρχουν αντιφάσεις και επειδή το προφορικό πάρα πολλές φορές αλλάζει, το έχουν εντοπίσει όλοι. Και του Σαμαρά είχαν εντοπίσει αυτή την αλλαγή στάσης των δανειστών. Σου λέει εγώ, γράψτε μου, διατύπωσέ το και εγώ θα σου απαντήσω. Νομίζω ότι είναι μια επιλογή από την πλευρά του Τσακαλώτου σωστή. Το αφήγημά της το ακυρώνει. Και θα μας οδηγήσει τον Ιούλιο σε χρεοκοπία έτσι όπως πηγαίνει αυτή η κυβέρνηση. Η λέξη κλειδί είναι συνεννόηση. Ωραία, μισό λεπτό. Οι τυφλές συγκρούσεις στοιχίζουν πανάκριβα. Ωστόσο, σκληρή επίθεση κατά του Έλληνα Πρωθυπουργού εξαπέλυσε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών. Ο Wolfgang Schäuble δηλώνει πως τα μέτρα της ελληνικής κυβέρνησης δεν συνάδουν με τις υποχρεώσεις της και σημειώνει πως υπάρχουν συνταξιούχοι άλλων χωρών που περνούν λιγότερα. Και ο Schäuble έχει βάλει στόχο να ξεκάνει την Ελλάδα. Ο άμεσος στόχος του είναι φυσικά να πέσει η ελληνική κυβέρνηση. Θέλει να την αλλάξει την ελληνική κυβέρνηση και να βάλει στη θέση της τον κύριο Μητσοτάκη. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ώρες, ωστόσο, ο Πρωθυπουργός απάντησε στις προκλήσεις Σόιμπλε. Και πρέπει επιτέλους όσοι και ιδίως τούτες τις μέρες μας κουνάνε και το δάχτυλο στο όνομα των συμφωνιών και απευθύνονται με ιταμό τρόπο στον ελληνικό λαό να ξέρουν ότι πρέπει πρώτα να τηρούν αυτή τις δεσμεύσεις τους και μετά να απευθύνονται σε εμάς. Εμείς βέβαια μέρες που είναι και έχοντας και το πνεύμα των Χριστουγέννων θα τους ανταποδώσουμε λέγοντάς τους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή καρδιά. Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο και κατηγορεί πως διχάζει συστηματικά τον ελληνικό λαό, εξαπολύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος συστηματικά διχάζει την ελληνική κοινωνία, μας βάζει σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης, δρομολογεί καινούργια μέτρα, περικόπτει συντάξεις και αυξάνει φόρους. Ο κύριος Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της αιώνιας λιτότητας, είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος έχει καταδικάσει τη χώρα σε έναν φαύλο κύκλο εσωστρέφειας και εθνικής οπισθοχώρησης.